Ανάπτυξη, δημιουργία, επιχειρηματικότητα. Κάθε Τετάρτη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα, ο Γιάννης Τσουλόφτας συζητά με τους φιλοξενούμενους του στο Ραδιοθάλαμο για θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και όχι μόνον. Έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη, εξυγχρονισμός, παραγωγικότητα και πολλά άλλα. Στον Άστρα 92.8 κάθε Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, καλωσορίσατε όπως κάθε Τετάρτη στις 5.30 στην εκπομπή Άνθρωποι της Ανάπτυξης. Την εκπομπή που δίνει βήμα και φωνή στους πραγματικούς ανθρώπους της ανάπτυξης. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τσουλόφτας και στην ηχοληψία η Άντρη Δημητρίου. Ο τομέας της ενέργειας θεωρείται ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος τομέας της κυπριακής οικονομίας σήμερα. Η ανέβρεση σημαντικών ποσοτήτων υδρογοναθράκων στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ευφορίας, έχει κινήσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων εταιριών του εξωτερικού και έχει βάλει την Κύπρο στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Το φυσικό αέριο θεωρείται από πολλούς ότι μπορεί να αλλάξει άρδιν τα οικονομικά δεδομένα της χώρας μας. Για να συζητήσουμε το ενδιαφέρον και επίκαιρο αυτό θέμα, φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας με πάρα πολύ χαρά τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον κύριο Σόρο Νακασίνη. Ο σημερινός φιλοξενούμενος μας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού έχει συνδέσει το όνομα του με τις ενεργειακές προοπτικές της χώρας μας. Κύριε Κασίνη, καλωσορίσατε στον Άστρα και στην εκπομπή Άνθρωποι της Ανάπτυξης. Σας χαιρετώ και όλους τους ακροατές. Η εκπομπή μας θα είναι λίγο μετά το τέλος της διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Άστρα στο www.astra.com.cy. Κύριε Κασίνη, είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Ισραήλ, όπου συζητήθηκε το σημαντικό θέμα μιας ενδεχόμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Έχουν ακουστεί πολλά στις ειδήσεις. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε όσον αφορά μια ενδεχόμενη συνεργασία με το Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα. Κοιτάξτε, να δείτε, καταρχήν ήθελα να πω το γενικό μου συμπέρασμα ότι η επίσκεψη τούτη με τον Υπουργό τον Σιλγιώτη, μην ξεχνάτε ότι στον τομέα της ενέργειας δουλεύω από την αρχή της καριέρα μου στο Υπουργείο από το 1977 και έτυχε και συνόδευσα πολλούς πολιτικούς. Πιστεύω ότι η επίσκεψη τούτη θα μείνει ιστορική, διότι τοποθετήθηκαν βασικές αρχές συνεργασίας, θέσεις οι οποίες δεν ήταν ξεκάθαρες μέχρι τώρα. Και το τι κατάφερε ο Σιλγιώτης είναι, συζητώντας με τους ομολόγους του, είναι να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά την πιθανότητα εξαγωγών υδρογοναθράκων από το Ισραήλ, και αυτή την απάντηση θα την έχουμε την 1η του Αυγούστου που μας έρχεται. Επίσης συζητήθηκε και διευθετήθηκε όπως γίνουν ομάδες εργασίας όσον αφορά να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της μεταβατικής λύσης σε περίπτωση που καθυστερήσει το αναπτυξιακό έργο για κάποιο λόγο με την όπορ έλευσης του δικού μας του φυσικού αερίου από το οικόπεδο, από το πεδίο 12. Αναφορικά με την εκμετάλλευση του δικού μας του φυσικού αερίου, το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνω είναι μεν επιβεβαιωμένο, ωστόσο θα πρέπει να γίνουν ακόμη κάποιες γεωτρήσεις για να γίνει μια πιο συγκεκριμένη διαπίστωση αναφορικά και με την ποιότητα και με την ποσότητα του αερίου, κύριε Κασίνη. Σωστά το έχουμε αντιληφθεί? Κοιτάξτε να δείτε, το απόθεμα τούτον του οικοπαίδου 12 έχει, ναι, καταρχήν υπολογιστεί από εμάς, όπως είχα αναφέρει τις αρχές του 11, εγώ το υπολογίζα 8 με 10 τρισεκατομμύρια. Φαίνεται με την πρώτη γεώτρηση και σε αξιοποίηση των τριζιάστατων σεισμικών δεδομένων υπολογίζεται να είναι στα 7, όμως η επιβιωτική γεωτρήση, η οποία θα γίνει προς το τέλος του χρόνου, αρχές του ερχόμενου, πρακτική την οποία διερευνούμε τώρα που θα βρούμε γεωτρύπανο, θα μας κάνει πολύ πιο σίγουρους όσον αφορά την ποιότητα. Γνωρίζουμε την ποιότητα του φυσικού αερίου. Ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σχεδόν μεθάνιο, ναι. Μάλιστα, καθαρό μεθάνιο σχεδόν. Παρόλο όμως τούτου, εμείς το τι τροχιοδρομούμε είναι να γίνει μια εγκατάσταση ενός εξειδικευμένου πλοίου απάνω από τις γεωτρήσεις, οι οποίες δεν θα μείνει μια ή δύο, θα γίνουν αναλόγως των αναγκών μας που θα έχουμε στην Κύπρο, 6-8, για να έχουν την ανάλογη πίεση. Θα γίνει μια εγκατάσταση που θα οπωσδήποτε θα καθαρίζει το φυσικό αέριο από τυχόν ξένα σώματα, θιάφια, αλλά προπάντων
υγρούς υδρογονάνθρακες και οτιδήποτε άλλες υγρασίες, έτσι ώστε και η έλευση του που να έρχεται στην Κύπρο να είναι πραγματική, καθαρή και να μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα, και επίσης να μην δημιουργήσει πρόβλημα στις διασωληνώσεις, διότι μην ξεχνάτε ότι το δάπεδο της θάλασσας δεν είναι τόσο φιλικό και καθαρό. Υπάρχουν ανοφέρειες, κατοφέρειες και οπωσδήποτε πρέπει γι' αυτό να είμαστε σίγουροι ότι ρέει μόνο φυσικό αέριο στη φυσική του μορφή. Και είναι και μεγάλο το μήκος, αρκετά μεγάλο είναι από τα... Το μήκος θα καθοριστεί. Τώρα βρισκόμαστε στο θέμα της διερεύνησης των διαφόρων διαδρομών που κάνει ειδικών βυθομετρικών πλοίων από την Ιταλία και μελετά όλη την περιοχή, τα terrain, το είδος του υποστρώματος του βυθού, έτσι ώστε όταν περνάει η διασωλήνωση να είναι και ασφαλισμένη, αλλά να είναι και τέτοια ώστε, μια και είμαστε σε σεισμογενή περιοχή, να μην υπάρχει οποιοδήποτε κανένα πρόβλημα. Τώρα έτσι, ας πούμε, κύριε Κασίνη, ποιες είναι οι επιλογές μας αναφορικά, διότι υπάρχει το φυσικό αέριο, ο στόχος είναι να το αξιοποιήσουμε εμπορικά, δηλαδή να το, με κάποιον τρόπο να μπορέσουμε να το πουλήσουμε για να έχουμε εισόδημα από αυτόν τον εθνικό πλούτο. Τώρα, έχουν ακουστεί διάφορα, έχουν ακουστεί ότι μπορεί να γίνει αγωγός να το παίρνει στην Ευρώπη, yeah. Μπορεί να γίνει υγροποίηση επιτόπου, μπορεί να γίνει υγροποίηση στο Βασιλικό, υγροποίηση στο Ισραήλ. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, ακούνται διάφορες επιλογές. Εσείς ως και ο πλέον αρμόδιος, πώς βλέπετε την ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής να υλοποιείται? Κοιτάξτε να δείτε, έναν είναι σίγουρο, η κυβέρνηση ήδη έχει αποφασίσει να φέρει με κάθε δυνατή προσπάθεια το φυσικό αέριο για τη χρήση της στην ηλεκτροπαραγωγή και αμέσως ταυτόχρονα και παράλληλα να διερευνά το ενδεχόμενο για υγροποίηση του ή εξαγωγή. Οι ποσότητες έστω και αυτού του ταμιευτήρα, αυτού του κοιτάσματος μέσα στο πεδίο 12 είναι αρκετοί για εξαγωγές. Διότι έναν τρισεκατομμύριο μας αντέχει εμάς για 27 χρόνια. Σας διαβεβαιώ ότι στο τεμάχιο 12 υπάρχουν και άλλοι ταμιευτήρες. Και οπωσδήποτε σας διαβεβαιώ επίσης ότι στα άλλα τα πεδία τα οποία τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο και αξιολογούμε για να δώσουμε σε άλλες εταιρείες, υπάρχουν ναι πρόσθετες μεγάλες ποσότητες. Ο μικρός μας πληθυσμός και η μικρή μας χώρα δεν είναι αρκετή για να χρησιμοποιούμε εμείς τον το φυσικό αέριο, πρέπει να το μοιραστούμε με άλλους. Και πρόθεση μας είναι, κατά κύριο λόγο, να δώσουμε έμφαση και σημασία προς Ανατολισμού, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και στην Ασία να χρειαστεί, αλλά το τι μπορώ να σας πω είναι ναι, αποφασίστηκε να γίνει υγροποίηση. Τώρα, όσον αφορά για αγωγούς, όσον αφορά για το ηλεκτροφόρο καλώδιο, το οποίο εγώ εισηγήθηκα από πέρσι μαζί με άλλα 4-5 project, διερευνούνται και θα γίνουν τεχνοοικονομικές μελέτες και υποβάλαμε προς το σκοπό αυτών σχέδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας τον κανονισμό για την Ευρώπη που έχει σαν όνειρο, ας το πω, διότι μπορεί να μένει και τόσο γρήγορα πραγματοποιήσιμο, ότι το 2015 η Ευρώπη πρέπει να διασυνδέεται, ολόκληρες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαδίκτυα φυσικού αερίου. Τώρα, υπάρχει εδώ κάτι που χρειάζεται διευκρίνησης, κύριε Κασίνη, ότι υπάρχουν κάποια όχι τόσο καθαρές τοποθετήσεις από ό,τι έχω προσέξει στον τύπο. Ποιος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να αναπτύξει αυτήν την απαιτούμενη υποδομή για εκμετάλλευση του φυσικού αερίου? Είναι απόφαση η οποία θα λάβει η κυβέρνηση ή είναι απόφαση την οποία θα λάβει η Νόπολ? Δηλαδή, αν η Νόπολ αποφασίσει να κάνει τερματικό υγροποίηση στο Ισραήλ, έχει δικαίωμα να παίρνει το δικό μας φυσικό αέριο στο Ισραήλ, να το υγροποιεί εκεί και να το πουλά από εκεί, ή μπορεί η κυβέρνηση να την υποχρεώσει να κάνει την υποδομή στην Κύπρο? Κοιτάξτε, δείτε, το συμβόλαιο αναλογικού καταμερισμού παραγωγής, το οποίο υπογράφουμε, το production share contract όπως το λέμε, είναι ξεκάθαρο. Εμείς το τι ζητούμε σε αυτό το συμβόλαιο, ζητούμε ένα συνεταίρο που έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία, τεχνολογία, εμπειρία και οπωσδήποτε την οικονομική δύναμη για να κάνει αυτή την υποδομή. Υποδομή, αλλά ταυτόχρονα και την προσπάθεια να ανέβει το φυσικό αέριο. Και ο λόγος που επιλέξαμε αυτόν το production share contract, όπως το λέμε, αυτόν το συμβόλαιο καταμερισμού, είναι διότι το κοίτασμα πάντοτε ανήκει στο κράτος. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι εμείς θέλουμε ένα συνεταίρο με τον οποίο ναι, να υπάρχουν συμφωνίες σε όλα τα μέρη. Και το συμβόλαιο δηλώνει ότι ναι, κατά την αξιοποίησή του πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο αναπτύξης, να μας το υποβάλει και να το εγκρίνουμε. Το Υπουργικό Συμβούλιο, που είναι το
υπεύθυνο σώμα για αυτά τα θέματα. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί μονομερός η εταιρεία να πει εγώ δεν θα το βγάζω, εδώ δεν θα το, να το πάρω στο Ισραήλ και το καθεξής. Πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως και να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα ανάπτυξη υποδομής υπόκειται στην τεργήρυγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι είναι. Και ο τρόπος ανάπτυξης. Γι' αυτόν και ο Υπουργός έχει ήδη λάβει απόφαση και θα πάει στο Υπουργικό Συμβουλίο πολύ σύντομα να ορίσει μια μικρή ομάδα διαπραγμάτευσης με την Νόπολ, η οποία θα είναι σχεδόν επί καθημερινής βάσεως για να ετοιμάσει τα Heads of Agreements, το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο με το οποίο θα αναπτυχθεί η όλη υποδομή. Άρα τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο, δηλαδή δεν έχουμε ακόμη μπει στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ενημέρωσης από την Νόπολ. Έκαμε δύο ενημερωτικές συσκέψεις στην Νόπολ με αρκετούς τις εμπειρογνώμενες. Μας δήλωσε ότι αξιολογεί τα αποτελέσματα της γεώτρησης. Μας ενημερώνει. Σήμερα είχαμε δεύτερη σύσκεψη όσον αφορά τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν κατά την υλοποίηση της προσγεώτρησης. Και συνεχίζουμε με αυτή την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων. Αλλά η πραγματική ενημέρωση θα ξεκινήσει μετά από τη λήψη της απόφασης που σας έχω πει, καθορισμού μιας επιτροπής που θα μελετά το όλο φάσμα. Τώρα, έχει ακουστεί επίσης το εξής, κύριε Κασίνη, ότι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ασία, στην από Ανατολή, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα κτλ., είναι περίπου 4-4,5 δολάρια πιο ακριβή από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Ναι. Άρα, θα ήταν λογικό να επικεντρωθεί κάποιος στην ασιατική αγορά αντί στην ευρωπαϊκή. Για την πώληση του φυσικού αερίου. Και με τέτοια δεδομένα θα ήταν πιο λογικό να γίνει το τερματικό υγροποίησης στην Ασία αντί στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποια λογική σε αυτό το σκεπτικό? Κοιτάξτε να δείτε, οι τιμές του φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή εν όψη των μεγάλων γεγονότων που έγιναν, το τσουνάμι που έγινε στην Ιαπωνία, οι τιμές που επικρατούν εκεί, που κάποτε υπήρξαν και στο παρελθόν τέτοιες τιμές, τάξη 15-19 δολάρια το μίλιον BTU, ήταν μετά από τούτες τις θεομηνίες. Κάποτε είχε σεισμόνι στην Κίνα και πήγε 19 δολάρια το μίλιον BTU. Όμως η σταθερή αγορά που υπάρχει για χρόνια είναι αυτή της Ευρώπης. Το γεγονός ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα να γίνεται όλη η ηλεκτροπαραγωγή σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με φυσικό αέριο και σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος. Η συμβατική παραγωγή. Και η συμβατική παραγωγή είναι πολύ ελπιδοφόρος. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν κάποιος αναλύσει πάνω σε μακροχρόνια βάση και τις δύο αγορές, δεν θα βρει ουσιαστικές διαφορές στην τιμή, εάν εξαιρέσουμε το τι γίνεται σήμερα με το Φουκουσίμα. Αυτή είναι η δική μου απόψεις, διότι το να περάσεις και από τη διόρυγαν της ΟΕΣ που θα σου κοστίζει και να πάει σε μεγάλες αποστάσεις χρειάζεσαι μεγάλα πλοία. Εμάς μια δυσκολία, δεν θα μας επιτρέπουν τα μεγάλα πλοία να περάσουμε από τη διόρυγαν της ΟΕΣ. Επίσης νομίζω ότι η Αμερική, αξιοποιώντας το σχιστολιθικό γκάζι το οποίο βρίσκει τώρα τελευταίως και επέτρεψε πρώτη φορά για εξαγωγές σε τιμή φυσικού αερίου, το οποίο 2 δολάρια. Είναι γκάζι το οποίο βρίσκεται πολύ βαθιά κάτω στη γη και είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανόρυξη του. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου μπορεί να δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα, διότι πώς κάνεις την γεώτρηση, την κάνεις κάθετα, μετά οριζόντια, στα πλάγια αυτή του casing αυτής της υπάρχουν, κάνεις εκρήξεις και σπάζεις το σχιστόλιθο που δεν έχει την ανάλογη διαπερατότητα για να ρέει το φυσικό αέριο και βάζεις χημικά ή νερό για να το αφήκεις να του επιτρέψει να βγει. Άρα οπωσδήποτε, παρόλο που η τιμή του τώρα είναι πολύ χαμηλή, 2 δολάρια το million BTU, και επιτρέπουν και οι Ινδοί ήδη θέλουν να φέρουν από την Αμερική, διότι λέει συνέστο και το γράζω με 4 δολάρια και 3 να το φέρω με το πλοίο λόγω της μεγάλης απόστασης, είναι 7 δολάρια το μίλιον BTU. Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα θα δούμε. Θα επιτρέψουν και άλλες εξαγωγές οι Αμερικάνοι. Όλα τούτα τα θέματα θα επηρεάζουν αυτές τις αγορές που μου λες, της Ασίας. Όμως δεν θα επηρεάζουν τις αγορές της Ευρώπης. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάνει μια αναφορά στην υποδομή, ωστόσο νομίζω είναι
καλά να πούμε έτσι να δώσουμε και μια εικόνα στους ακροατές για το μέγεθος και την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία που έχει αυτή η υποδομή να υλοποιηθεί. Μιλούμε βασικά για τρία διαφορετικά τμήματα. Είναι οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν στον χώρο της γεώτρησης για ανόρρηξη του φυσικού αερίου, ο αγωγός που θα φέρει το φυσικό αέριο από το σημείο της γεώτρησης στο βασιλικό και το τερματικό υγροποίηση στο βασιλικό. Τώρα, μιλούμε για έναν πάρα πολύ πολύπλοκο, σύνθετο έργο, δύσκολο έργο. Τι χρονοδιαγράμματα, κύριε Κασίνη, εσείς προβλέπετε για να ολοκληρωθεί αυτή η υποδομή και τι επίπεδα επενδύσεων αναμένετε ότι θα χρειαστούν? Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός είναι ότι να γίνει ένας αριθμός γεωτρήσεων επί του δαπέδου του βυθού, να γίνει το αναγκαία υποδομή, το manifold που θα τις ενώνει μεταξύ τους, από πάνω να γίνει αυτό το πλοίο, το FPSO, το οποίο θα καθαρίζει το φυσικό αέριο από υγρό, μια πλωτή πλατφόρμα, και επίσης θα έχουμε τις διασωληνώσεις και μετά θα γίνει. Ένα μικρό μέρος θα πάει για ηλεκτροπαραγωγή δική μας και ταυτόχρονα γίνονται οι διασωληνώσεις, οι σκέψεις, οι σχεδιασμοί για να πάει και στους άλλους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς. Και το υπόλοιπο θα πάει στην υγροποίηση. Ταυτόχρονα και παράλληλα και με βάση το κόστος του θα μελετηθεί η δυνατότητα παραγωγής μεθανόλης, πετροχημικών, χρήση ακόμα και μικρών ποσοτήτων σε συμπιεσμένο φυσικό αέριο που μπορεί να πάει σε μονάδες ξενοδοχειακές, μονάδες βιομηχανικές και αλλού. Έχουμε εμείς ως χώρα τη δυνατότητα να αναπτύξουμε αυτή την υποδομή εργασία. Μιλούμε για ένα τεράστιο έργο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο. Έχουμε τις εμπειρίες, τεχνογνωσία να αναπτύξουμε αυτή την τεράστια υποδομή. Υπάρχουν θέματα με τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί κανένας από εμάς ή πολύ λίγοι από εμάς. Πόσο δύσκολο είναι για εμάς να κάνουμε αυτό το έργο και να το κάνουμε με τέτοιον τρόπο που να έχουμε όφελος? Αγαπητέ Γιάννη Ακουναδής, παρόλο που εγώ πιστεύω στους Κύπριους και πολύ εύκολα μαθαίνουν και έχουμε ένα αρκετό επιστημονικό προσωπικό, το τι χρειάζεται είναι να μετεκπαιδευτεί και να τους στείλουμε αρκετούς ανθρώπους σε ειδικά κέντρα, σε διάφορους τομείς. Εντάξει, εμείς μια μικρή ομάδα πηγαίναμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά σε εποχές δύσκολες, όπως ξέρεις, που δεν μας πίστευαν και πολύ, αλλά πρέπει οπωσδήποτε, διότι πράγματι, αν αναλογιστεί κανένας ότι κατά την υλοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου του εργοστασίου θα χρειαστούμε 4.000 κόσμου. Οπωσδήποτε θέλουμε τους ειδικούς συγκολητές, τους ειδικούς τεχνικούς, τους ειδικούς μηχανικούς, τους ειδικούς για διάφορα άλλα, τις διάφορες υποδομές, τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Οπωσδήποτε θα χρειαστούμε να συμβληθούμε με άλλους οίκους του εξωτερικού. Και επίσης η υποδομή τούτη που χρειάζεται είναι ως εξής. Υπολογίζομαι 4 δισεκατομμύρια δολάρια για τις εξορίξεις των 6 με 8 γεωτρήσεων, το manifold και τις εγκαταστάσεις, διότι εκεί οι βαλβίδες ασφαλείας που βάζουμε είναι τέτοιες τεράστιες και τις οποίες χειρίζεσαι με ρομπότς, διότι δεν μπορεί κανένας σε βάθος 1689 μέτρα, 69 μέτρα τα οποία έχουμε εκεί τη διασωλήνωση, να μπορεί να κατεβαίνει ο άνθρωπος. Επίσης, την διασωλήνωση την ίδια μαζί με την πλωτή πλατφόρμα για επεξεργασία μιλούμε 4 δισεκατομμύρια. Αντράστιο όμως, ασύλληπτο όμως. Επίσης, αν αναλογιστούμε ότι το κόστος υποδομής για το τελικό, το οποίο θα έχουμε έναν τρένο 5 ή ακόμα 3 τρένα που υπολογίζουμε στο χώρο. Είναι οι γραμμές παραγωγής φυσικού αερίου που λέτε. Είναι οι γραμμές παραγωγής εκεί που υπολογίζουμε να έχουμε για 15 εκατομμύρια τόνους το χρόνο εξαγωγή, καταλαβαίνετε, ακόμα 10 με 12 δισεκατομμύρια, άρα ένα τεράστιο ποσό. Όμως θέλω να σας διαβεβαιώσω τώρα τελευταίως, αρκετές ακόμα και εταιρείες, και μπορώ να φέρω ένα-δυο ονόματα, και όμως οργανισμοί χρηματοδοτικοί επισκέφτονται τον Υπουργό και δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον να λάβουν μέρος. Και το πώς σκεφτόμαστε να εισηγηθούμε είναι ότι να γίνει το εργοστάσιο αυτό, το οποίο θα εξυπηρετεί όχι μόνο την Νόπολ και όλους τους άλλους οι οποίοι εμπλέκονται και στα άλλα τα τεμάχια τα οποία πρόκειται να διοδοτηθούν πολύ σύντομα. Μιλούμε για το δικό μας φυσικό αέριο. Για το δικό μας, τα δικά μας μιλούμε. Υπάρχουν και στα δικά μας τα τεμάχια, τα υπόλοιπα τεμάχια, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχουν
τη δυνατότητα να στέλνουν το φυσικό αέριο τους για υγροποίηση και θα τους χρεώνουμε αναλόγως της ποσότητας που τους υγροποιούμε. Διόδια, tolling fee, όπως ονομάζεται. Άρα αυτή είναι η υποδομή που σκεφτούμε στην ΕΚΑΟΜΕ και άρα θα ζητηθούν προσφορές να γίνουν και υπάρχουν οργανισμοί και χώρες όπως την Κορέα που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή στον κόσμο που ενδιαφέρονται να αγοράζουν από εμάς, αλλά και Ευρώπη. Άρα μπορούμε να κάνουμε άλλες συνεργασίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ την Ελλάδα, η Ρεβετούσα και να ρέει το φυσικό αέριο με μικρά πλοία πήγαινε έλα και να είναι ένας σταθμός για διοχέτευση ακόμα και στην Ευρώπη. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες. Η γεωγραφική μας θέση είναι τέτοια που μας ωφελεί σε αυτό το τομέα. Υπάρχει ωστόσο και μια άλλη πτυχή, κύριε Κασίνη. Η Κύπρος είναι μια οικονομία που βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και στις υπηρεσίες και θα χρειαστεί και μια προσπάθεια αλλαγής προτεραιοτήτων, κουλτούρας, εστίασης του όλου, της όλης χώρας, της όλης οικονομίας από τις υπηρεσίες στον βιομηχανία, στον τομέα της ενέργειας. Δεν είναι κάτι γνώμη σε αυτό ένα πάρα πολύ δύσκολο χείρημα και επικίνδυνο, δηλαδή υπάρχει και ο κίνδυνος να προκαλέσουμε με την ανάπτυξη μιας τεράστιας βιομηχανικής υποδομής ζημιά στους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας μας. Ακούω να σου πω. Υπήρχαν τούτες οι φωνές σκέψεις και πριν, όπως ο φίλος μου Πάνος Παναστασίου και πολλοί, έλεγαν ότι για όνομα του Θεού έπρεπε να τρυπήσουμε, είμαστε στην τουριστική χώρα και δεν θα τρυπήσουμε και δεν ωφελεί και είμαστε σε πολλά βαθιά νερά και στη φέρει και ούτω καθεξής. Για το όνομα του Θεού, η σωστή ανάπτυξη δεν σημαίνει ότι απαγορεύει σε κανέναν τομέα. Εγώ πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον τομέα των υπηρεσιών. Θα χρειαστούν οι εταιρείες και χρειάζονται και σε διαβεβαιό χρεώνουν τεράστια ποσά και οι γόροι και οι λογιστές, διότι τους αναγκάζομαι να έχουν γραφεία στην Κύπρο οι κάθε εταιρείες. Θα ελέγχουμε όλα τα κόστη τους, διότι όλα του τα κόστη τα αφαιρούν στο τέλος της μέρας ό,τι κάνουν από το φυσικό αέριο όταν πουλιέται και θα, το επαναπομείναν ποσό θα το μοιραζόμαστε μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας, το μεγαλύτερο φυσικά ποσό προς την κυβέρνηση. Για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα, το 10% που παίρνουμε σήμερα από τον τουρισμό νομίζω ότι θα βελτιωθεί. Ας σου πω έναν μικρό παράδειγμα, αγαπητέ μου Γιάννη, που εγώ επισκέφθηκα το Αζερβαϊτζάν, αλλά εσύ το είδες τώρα τελευταίο με το Eurovision. Αν δεις τις υποδομές που κάνουν λόγω του φυσικού αερίου, είναι ασύλληπτες στον νου του ανθρώπου. Διότι έχουν την οικονομική ευχέρεια. Και αν παραδείγματος χάρη το φυσικό αέριο θα μας βοηθήσει να γίνουμε αύριο πράσινη, πραγματική πράσινη ενέργεια η Κύπρος. Κατά πόσον αύριο αν έχουμε μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ένα project το οποίο έγραψα πριν 4-5 χρόνια για τις ορεινές περιοχές για να πηγαίνει ο κόσμος και να έρχεται και να μην θέλουμε να φύγει από την Ήπεθρο. Αν παραδείγματος χάρη τα ζέτα αυτοκίνητα και τα ταξί είναι μόνο ηλεκτρικά για να μετρούν και στους ρήπους και ούτω καθεξής, δεν μπορούμε να το κάνουμε την καλή σου ιδέα, κύριε Κασίδη, δεν κρατούμε τα χρήματα. Αύριο μπορεί να τα κρατούμε και να τα κάνουμε. Άρα θέλω να σου πω απλά παραδείγματα τα οποία μάλλον θα βοηθήσουν παρά να είμαστε αρνητικοί. Το πιο σημαντικό είναι να σχεδιάζουμε και να σχεδιάζουμε σωστά, αγαπητέ μου Γιάννη. Και αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα προωθήσουμε κατά την Προεδρία μας στην ασφάλεια κατά τις γεωτρήσεις. Εμείς είμαστε η πρώτη χώρα που κάναμε περιβαλλοντική στρατηγική, περιβαλλοντική μελέτη και υδρογονάθρακες για την κύρω περιοχή. Εμείς είμαστε η πρώτη χώρα που έκαναμε 9 contingency plan κατά την εξόρυξη. Ενώ οι Ισραηλίτες έκαναν 539 γεωτρήσεις, οι Αιγύπτιοι 400 και το καθεξής και δεν έκαναν. Εγώ έκανα response plan, δηλαδή σχέδιο διαχείρισης σε περίπτωση που χυθεί πετρέλαιο από το γεωτρύπανο, αν θα έρθει στη Λεμεζόν, αν θα πάει στο Τελαβίβ, αν θα πάει οπουδήποτε αλλού. Άρα και γι' αυτό θα φέρουμε εμείς κάτω από την ομπρέλα και της κεπίνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου όλες τις χώρες από κοινού για να είμαστε εμείς η γέφυρα διάδοσης όλων αυτών των γνώσεων και εμπειριών. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει, κύριε Κασίνη, δεν έχω υποβάλει ούτε τις μισές ερωτήσεις που προγραμματίζα, διότι το θέμα είναι εξάντλων και ο πλούτος των γνώσεων σας είναι τόσο εντάξει, άλλη φορά να το διαθύσουμε και να μας αφιερώσετε παραπάνω χρόνο. Παρακαλήσουμε τον Σταθμό να μας δώσει λίγο περισσότερο χρόνο, ωστόσο έτσι πρωτού κλείσουμε ως
ο αρμόδιος λειτουργός του κράτους για θέματα ενέργειας. Έτσι, έναν καταληκτικό σχόλιο, κύριε Κασίνη, αναφορικά με το πώς εσείς βλέπετε το ενεργειακό μέλλον της χώρας μας σε 5-10 χρόνια από σήμερα, έτσι πώς φαντάζεστε την Κύπρο να είναι. Εγώ, αγαπητέ μου Γιάννη, θέλω να σας πω το εξής. Παρόλο που ζω μία ζωή πέραν των 34-35 χρόνων, από το 1977 που ξεκίνησα, ζούμε ιστορικές στιγμές, δυστυχώς οικονομική κρίση. Τα μέσα, και δεν θέλω να κατηγορήσω τον Άστρα και ούτω καθεξής, έχουν επισκιάσει αυτόν το ιστορικό γεγονός και τις προοπτικές που διανοίγονται για τον κόσμο σήμερα, και πάντα μιλούμε για τα αρνητικά λόγω του μικρού μας μεγέθους. Αν κάποιος καθίσει και πει ναι, το τι θα έχουμε και πώς θα διαχειριστούμε τούτον τον πλούτο για μας και για τις μελλοντικές γενιές, θα υπάρξουν πολλά χαμόγελα στον κόσμο. Σε διαβεβαιώ για αυτό το θέμα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σημερινός φιλοξενούμενος μας ήταν ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο κύριος Σόλων Κασίνης. Κύριε Κασίνη, ήταν πραγματικά μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε σήμερα μαζί μας. Σίγουρα δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα θέματα για τα οποία είστε αρμόδιος, αλλά ίσως έχουμε ξανά την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ για τα τόσο ενδιαφέροντα που μας έχετε πει. Ευχαριστώ, και εύχομαι τόσο σε εσάς αλλά και στην όλη προσπάθεια για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας μας κάθε επιτυχία. Η εκπομπή μας θα είναι σε λίγο διαθέσιμη ηχογραφημένη στην ιστοσελίδα του Άστρα στο www.astra.com.cy. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα στις ραδιοσυχνότητες του Άστρα για κουβέντα με τους ανθρώπους της ανάπτυξης και τη δική σας ζωντανή συμμετοχή. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ανάπτυξη, δημιουργία, επιχειρηματικότητα. Κάθε Τετάρτη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα, ο Γιάννης Τσουλόφας συζητά με τους φιλοξενούμενους του στο Ραδιοθάλαμο για θέματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και όχι μόνον. Έρευνα, τεχνολογία, ανάπτυξη, εξυγχρονισμός, παραγωγικότητα και πολλά άλλα. Στον Άστρα 92.8 κάθε Τετάρτη στις